Άστατος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και την ημέρα του Πάσχα, καθώς περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πάντως αυτό δεν θα είναι και συνέχεια. Θα υπάρχουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τώρα παίζεται το θέμα πού και τι θα γίνει ακριβώς. Mm. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σε 3-4 πόλεις της περιοχής σας και τη Θάσο, να λέμε μέρα-μέρα τον καιρό που θα υπάρχει. Ωραία. Συμφωνείτε? Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ξεκινάμε λοιπόν από την Καβάλα. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, περιμένουμε συννεφιές με τοπικές βροχές το μεσημέρι και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Δράμα δεν φαίνεται να έχουμε βροχή, αλλά θα έχουμε συννεφιές που θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία πάλι στους 17, η μέγιστη 6 η ελάχιστη. Στην Αλεξανδρούπολη βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 8 έως 16 άνεμη θα είναι ασήμαντη. 3 με 4 από 4. Στη Θάσο όμως περιμένουμε αύριο βροχή κυρίως το βράδυ. Συννεφιά με βροχή το βράδυ. Δυτικούς ανέμους 2 με 3 από 4 και θερμοκρασία από 8 έως 17. Στη Ξάνθη βροχές και καταιγίδες αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα. Με βελτίωση του καιρού το βράδυ και το πρωί. Η θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τη Μεγάλη Πέμπτη περιμένουμε παντού ηλιοφάνεια. Σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο στις δικές σας, αλλά και σε όλη τη χώρα. Η Μεγάλη Πέμπτη θα είναι η καλύτερη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας με καλοκαιρία και τον υδράγυρο να φτάνει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη όμως το πρωί θα είναι 5 με 6 βαθμούς. Τώρα, πάμε Μεγάλη Παρασκευή. Περιμένουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Καβάλα συννεφιές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μετά την περιφορά του επιταφείου. 10 με 16 η θερμοκρασία. Στη Δράμα πάλι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Τη νύχτα όμως, πολύ αργά, προς τα ξημερώματα. Συννεφιά όμως, συννεφιασμένη θα είναι Μεγάλη Παρασκευή, με θερμοκρασία μέχρι από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται η Αλεξανδρούπολη τη Μεγάλη Παρασκευή να έχει βροχή. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο πάλι δεν έχουμε βροχή. Θα έχουμε όμως συννεφιές αρκετές και μάλιστα πυκνές. 10 με 16 ο υδράργυρος. Με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 2 ποφόρ. Τέλος στην Ξάνθη επίσης φαίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή να έχουμε ηλιοφάνεια στην αρχή, αλλά μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και υπάρχει μια πιθανότητα το βράδυ να ψυχαλύσει λίγο. 8 με 15 η θερμοκρασία. Πάμε το Μέγα Σάββατο. Περιμένουμε συννεφιές με λίγο ήλιο στην Καβάλα, με θερμοκρασία από 12 έως 16. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Όπως και στη Δράμα δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς νοτιάδες. Στην Αλεξανδρούπολη όμως περιμένουμε πρωινές βροχές και βελτίωση, με πρόσκαιρη βελτίωση, καταιγίδες το μεσημέρι και βελτίωση το βράδυ. Φαίνεται ότι η ανάσταση θα γίνει με καλό καιρό. Χωρίς βροχές τουλάχιστον το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στην Θάσο, με καλύτερο καιρό δεν φαίνεται να έχουμε βροχές, μόνο συννεφιές. Ασθενείς ανατολικούς ανέμους μέχρι 2 μποφόρ, 13 με 17 ο υδράργυρος στη Θάσο το Μέγα Σάββατο. Και τέλος στην Ξάνθη περιμένουμε συννεφιές πάλι το Μέγα Σάββατο χωρίς βροχές. Νοτιαδάκι μέχρι 2 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα η μέρα του Πάσχα. Ναι. Στην Καβάλα περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ναι. Νοτιάδες μέχρι 2 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 15 βαθμούς. Καλύτερος ο καιρός ακόμα στη Δράμα, με περισσότερη ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. 10 με 17 ο υδράγυρος, χωρίς βροχές το Πάσχα και στην Δράμα. Όπως και στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές και στην Αλεξανδρούπολη, η θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θάσο επίσης φαίνεται το Πάσχα να μην έχει βροχή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το πρωί και σιγά σιγά θα φτιάχνει ο καιρός όσο θα περνάει η μέρα. 12 με 15 ο υδράργυρος, ανατολικούς ανέμους μέχρι 2 μποφόρ. Τέλος στην Ξάνθη περιμένουμε την Κυριακή του Πάσχα το μεσημέρι γύρω στις 3-4 βροχές και καταιγίδες. Αυτό σημαίνει ότι εκεί αν γίνει σουβλιστό αρνί να μπει νωρίτερα το πρωί. Να γίνει νωρίτερα. Θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ψύχρα για Πάσχα θα έλεγα.
Κάπως έτσι λοιπόν θα κυλήσουν οι μέρες αυτές οι εορταστικές στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.